Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μεγάλη η χαρά μας που βρισκόμαστε μαζί σας, που βρισκόμαστε με τους συντρόφους και τους φίλους του ΚΚΕ εδώ στο Μόντρεαλ, στο Κεμπέκ, στον Καναδά. Η συγκέντρωσή μας και η παρουσία σας είναι η απόδειξη ότι το κόμμα μας, οι ιδέες μας, έχουν πολύ βαθιές ρίζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυριολεκτικά μέχρι και στην άλλη άκρη του κόσμου που ανθίζουν παντού. Ρίζες και δεσμοί που κρατάνε από το παρελθόν, από τότε που έφευγαν οι καραβιές από το λιμάνι του Πειραιά, με τους μετανάστες εργάτες και εργάτριες τριμωγμένους σαν στρίδια στο κατάστρωμα, όπως λέει και το τραγούδι και αντέχουν στο χρόνο περνάνε από γενιά σε γενιά αλλά δημιουργούνται και καινούργιοι δεσμοί που σφυρλατούνται στον αγώνα για όσα έχουν ανάγκη οι ομογενείς για να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη ο λαϊκός μας πολιτισμός η φλόγα και η ελπίδα για μια άλλη κοινωνία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα αλλά και στον Καναδά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η δική σας συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση γιατί παρά τον σημερινό αρνητικό συσχετισμό διεθνώς ξέρουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Δεν μπορεί το σημερινό σκοτάδι που έχει απλωθεί πάνω από τον πλανήτη, ιδιαίτερα μετά εκείνες τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις αρχές της δεκαετίας του 1990 που βασανίζει τους λαούς ακόμα να είναι να αποτελεί αυτό το μέλλον της ανθρωπότητας. Έχουμε βαθιά αισιοδοξία που πηγάζει όμως από γνώση, από ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, της πορείας και των αντιφάσεων αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού, ότι οι λαοί τελικά θα είναι αυτοί που θα πουν την τελευταία τους λέξη, ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι μια νέα κοινωνία, ένας νέος κόσμος, σοσιαλιστικός, Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι είναι αρκετοί αυτοί που επισκέπτονται και θα επισκεφθούν την ελληνική κοινότητα στον Καναδά μέχρι τις ευρωεκλογέ. Ήρθε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Τριντό, με τον οποίο, όπως είπε, μοιράζεται κοινέ αξίες σε περιόδους σημαντικών παγκόσμιων γεωπολιτικών προκλήσεων σε περιόδους πολέμων δηλαδή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τις ξέρουμε βέβαια αυτές τις κοινέ αξίες τους. Μας τις έδειξαν πάρα πολύ καθαρά και οι δυο, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Αν στην Ελλάδα περιορίστηκαν στο να βάλουν μαζί με το Ζελένσκι να μιλήσει στη Βουλή και ένας κουκουλοφόρος από το φασιστικό τάγμα Αζόφ εδώ στον Καναδά έφτασαν στο σημείο να τιμήσουν μέχρι και Ουκρανό βετεράνο πολεμιστή των Ναζί του Χίτλερ άσχετα που μετά έκαναν πως τάχα δεν ήξεραν και μακάρι βέβαια να ήταν μόνον αυτά έχουμε την ευθύνη να ενημερώσουμε την ομογένεια όπως ενημερώνουμε όλο τον ελληνικό λαό ότι η χώρα μας είναι πολύ βαθιά μπλεγμένη και στους δύο μεγάλους πολέμους που μένονται αυτή την περίοδο στην περιοχή εκεί. Αυτόν στην Ουκρανία που τυπικά ξεκίνησε με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας πριν δύο χρόνια αλλά στην πραγματικότητα πάει πολύ πιο πίσω τουλάχιστον από το 2014 και το πραξικόπημα τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουν μία μη αρεστή σε αυτούς κυβέρνηση και να βάλουν στη θέση τους άλλοι που θα τους έκανε τη δουλειά. Και φυσικά στη Μέση Ανατολή, όπου οι ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις έχουν οξυνθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε έναν κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου. Σε μια περιοχή όπου συνεχίζεται η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ, το οποίο ταυτόχρονα αντιπαρατίθεται και με άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος, η Συρία και φυσικά το Ιράν. <coughs> Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι βουτυγμένη μέχρι το λαιμό σε αυτούς τους σχεδιασμούς τον ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εμπλέκεται στηρίζοντας τα σχέδιά τους και στις δύο αυτές ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις. Από το Βορρά μέχρι το Νότο είναι διάσπαρτη με αμερικανοατοικές βάσεις η Ελλάδα. Πολλά από τα λιμάνια μας έχουν παραχωρηθεί για να διεκπεραιώνεται πολεμικό υλικό. Όλα αυτά κάνουν τις πόλεις μας στόχους αντιπίνων από τα αντίπαλα στρατόπεδα και μην νομίζετε ότι αυτό είναι ένα θεωρητικό σενάριο οι προειδοποιήσεις έχουν γίνει με τον πιο τρι... κρίσιμο τρόπο και με τον πιο πλέον επίσημο τρόπο και η Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα απέχει μόλις χίλια χιλιόμετρα από την Ουκρανία ταυτόχρονα μια ελληνική φρεγάτα βρίσκεται στα ανοιχτά του Λιβάνου και άλλη μία στην Ερυθρά Θάλασσα, κυριολεκτικά μέσα στο μάτι του Κυκλώνα, ενώ μια πυροβολαρχία Patriot είναι στη Σαουδική Αραβία. Εξοπλισμός που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει χρυσάφι, υποτίθεται για την άμυνα της χώρας από την τσέπη του, και το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έχει σταλεί τώρα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας που είχε ορκιστεί να προστατεύει αυτά, τα σύνορα της Ελλάδας δηλαδή, για να προστατεύει συμφέροντα ελληνικά και όχι ξένα συμφέροντα, όχι κέρδη ξένα και σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με το λαό μας. Υπεύθυνη γι' αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, που παίρνει αυτές τις αποφάσεις παίζοντας το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, απολύτως συνυπεύθυνοι θεωρούμε ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Βελόπουλου, όλα τα κόμματα στην Ελληνική Βουλή πλην ΚΚΕ που συνενούν συμφωνούν με αυτή την κατάσταση, την υποστηρίζουν ανοιχτά. Τα έχουν ψηφίσει οι ευρωβουλευτές τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, έφτασε πρόσφατα στο σημείο να αποκαλέσει το ΝΑΤΟ, ακούστε, ιερή αμυντική συμμαχία. Αυτά βέβαια, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα οι παλιότεροι τα θυμάστε, δεν τολμούσαν να τα πούνε ούτε οι βουλευτές της ΕΡΕ, της παλιάς δεξιάς δηλαδή τη δεκαετία του 50 και του 60. Αλλά αυτοί είναι, ας τον χαίρονται. Φυσικά αυτά τα κόμματα του συστήματος, αυτά τα κόμματα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγουν να θέτουν στη δημόσια συζήτηση τα θέματα του πολέμου και της εμπλοκής της χώρας μας και όταν έρχονται εδώ στην Ομογένεια, αντί να υπερασπιστούν τις θέσεις τους για αυτά, προτιμούν να σας λένε κάτι γελιότητες, να το πω έτσι, για τα θαύματα, λέει, που έγιναν στη γέννησή τους. Ο κύριος Καζελάκης, τον ακούσατε. Ο λόγος είναι απλά, πολύ απλά, ότι όλοι τους είναι στοιχημένοι πίσω από στρατηγικές επιλογές και συμμαχίε τη ελληνική άρχουσα τάξη. Οπότε αυτά δεν προσφέρονται τα ζητήματα του πολέμου ενώ για να στείνουν τον ψευτοκαυγά του, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. Θέλουν ο λαό να τα θεωρεί δεδομένα και να μην τα πολισκέφτεται. Να ασχολείται μόνο με κουτσομπολιά και άντε με κάποιε βασκανίε. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που επιμένει να φωνάζει για αυτά τα ζητήματα, να ενημερώνει το λαό, να προειδοποιεί για εξελίξεις και να αποκαλύπτει δημόσια τι συμβαίνει. Και φυσικά να μπαίνει μπροστά για να οργανώνεται η λαϊκή πάλι ενάντια σε αυτή την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί στις ευρωεκλογές. Γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ερμηνευτεί ως επιβράβευση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης. Αντίθετα, θα αποτελέσει δύναμη για να, μην, για να μπορέσουμε να την αντιπαλέψουμε ακόμα πιο δυναμικά από την επόμενη κιόλας μέρας, μέρα όπως φυσικά και για να υπερασπιστούμε όλα τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, της ελληνικής νεολαίας. Ξέρουμε ότι εσείς που ζείτε μακριά από την πατρίδα έχετε έντονο και πραγματικό υγιές ενδιαφέρον για τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Ξέρουμε ότι ακούτε συχνά ότι αυτοί οι μεγάλοι σύμμαχοί μας δήθεν θα προστατεύσουν την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή, για παράδειγμα ενάντια στην επιθετικότητα, λένε, της τουρκικής άρχουσας τάξης. Το λέμε καθαρά. Ποτέ δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, ούτε πρόκειται να συμβεί. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν ξέρουν από δίκιο, δεν έχουν καμία μπέσα. Νοιάζονται μόνο για τα δικά τους συμφέροντα. Για τα συμφέροντα των δικών τους λόμπι, των ομίλων και αυτά απαιτούν Βεβαίως να τα έχουν καλά με την Τουρκία, να την κρατήσουν πάση θυσία στην ατοϊκή αγκαλιά και να μην προσεγγίσει βέβαια περισσότερο τη Ρωσία ή άλλους. Άλλωστε φέτος κλείνουν 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή, στη συνέχεια η κατοχή, του βόρειου τμήματος της Κύπρου και ξέρουμε τη στάση του ΝΑΤΟ και των συμμάχων και τότε αλλά και στη συνέχεια. Όλες αυτές τις δεκαετίες, τα 50 χρόνια που πέρασαν μέχρι και σήμερα που βήμα το βήμα σπρώχνουν προς την οριστική διχοτόμηση του νησιού. Λίγες μέρες πριν έρθω εδώ είχα επισκεφθεί την Κύπρο επικεφαλής αντιπροσωπείας, πολυμελούς αντιπροσωπείας του κόμματος όπου είχαμε συναντήσεις με όλη την πολιτική και πολιτικιακή ηγεσία της Κύπρου και εξέφρασα την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον Κυπριακό λαό στην πάλη του για ενιαία ανεξάρτητη πατρίδα χωρίς στρατούς κατοχής, δήθεν εγγυητές, χωρίς ξένα στρατεύματα. Τώρα βέβαια τα περισσότερα κόμματα στην Ελλάδα την έχουν ξεχάσει την Κύπρο. Την έχουν βάλει στην άκρη, γιατί αποτελεί αγκάθι και χαλάει το λεγόμενο καλό κλίμα που θέλουν λέει να χτίσουν με την Τουρκία κάνοντας ακόμα και συμβιβασμούς σε κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλό είναι το κλίμα ή αν θα το φάει γρήγορα κι αυτό ο Γάιδαρος αλλά όταν πριν λίγες μέρες όμως η Τουρκία να σκεφτούμε έθεσε ξανά θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο αποδεικνύεται ότι καμία από όλε αυτές τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της δεν έχει εγκαταλείψει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα θέτει με τις πλάτες των συμμάχων, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών που όχι μόνο αρνούνται επανειλημμένα να πάρουν θέση για το αν υπάρχουν αμφισβητούμενες κυριαρχίες νησιά στο Αιγαίο, αλλά θεωρούν και το Αιγαίο ενιαίο νατοϊκό χώρο. Στην πραγματικότητα αυτό που τους ενδιαφέρει και αυτό που προετοιμάζουν είναι μια διευθέτηση υπονατοϊκή ομπρέλα στο Αιγαίο που θα είναι στη λογική της συνεκμετάλλευσης και της συνδιαχείρισης όχι βέβαια για το καλό και την ευημερία των δύο λαών μας αλλά των επιχειρηματικών ομίλων, των ενεργειακών ομίλων και άλλων. Μιας διευθέτησης προσωρινής, όπως είναι όλες άλλωστε μέσα στον καπιταλισμό, που θα περικλεί και το σπόρο των επόμενων συγκρούσεων. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει με όλες του τις δυνάμεις, ενάντια στον επικίνδυνο εφησυχασμό που καλλιεργούν όλοι οι άλλοι, να ενημερώνει, να κινητοποιεί τον ελληνικό λαό. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν ερχόμαστε εμείς στον Καναδά, στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ξέρετε ότι δεν ερχόμαστε για να συναντήσουμε ούτε τα διάφορα λόμπι, ούτε ενώσεις μεγαλοκαπιταλιστών, τους λεγόμενους επενδυτές. Ερχόμαστε να συναντήσουμε τους φορείς της Διασποράς, τους εργατικούς συλλόγους, μετανάστες εργάτες, τους απογόνους τους, νέα παιδιά, κυρίως επιστήμονες, που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο της τελευταίας μεγάλης οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να φεύγουν ακόμα και σήμερα. Ξέρουμε ότι όλοι εσείς αγωνιάτε για την κατάσταση στην Ελλάδα, για το πώς ζουν οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας, όλος ο ελληνικός λαός. Ξέρουμε ότι σας αποσχολούν ιδιαίτερα θέματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική της χώρας και του λαού μας, όπως είναι το δημογραφικό. Πολλοί μιλάνε γι' αυτό, κυρίως αναμαζώντας εκφράσεις όπως brain drain ή brain gain, αλλά οι περισσότεροι αδυνατούν να αγγίξουν την ουσία αυτού του προβλήματος, πολλές φορές επειδή είναι και οι ίδιοι συνένοχοι. Στην Ελλάδα, οι πολιτικές που προωθούν τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων, με βάση και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος αυτού του προβλήματος, όχι μέρος της λύσης του προβλήματος. Σε τι συνίσταται βασικά το πρόβλημα. Από τη μια έχουμε τη μείωση των νέων γεννήσεων αφού πάρα πολλά νέα ζευγάρια αναγκάζονται να αναβάλουν μια τέτοια απόφαση. Και αυτό έχει προφανή εξήγηση αφού η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία, πράγμα που είναι προοδευτικό, δεν συνοδεύεται όμως από τις ανάλογες κρατικές, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Ουσιαστικά, θέτουν σε αντιπαράθεση το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας. Οι εργαζόμενες, όπως και οι εργαζόμενοι, έχουν να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουν ωράρια λάστιχο, δουλειά τις Κυριακές, τηλεργασία, γενικότερα μια απορρίθμιση σε όλες τις εργασιακές σχέσεις, που έχει σκοπό βέβαια την αύξηση της εκμετάλλευσης και των κερδών, ενώ υπονομεύει κάθε προγραμματισμό στις ζωές των ανθρώπων. Και βέβαια την ανασφάλεια, τις αναστολές για τη δημιουργία οικογένειας, εντείνει ταυτόχρονα και η μείωση του εργατικού, του λαϊκού εισοδήματος συνολικά, την, ακόμα κάνει, την οποία κάνει ακόμα χειρότερη η μεγάλη άνοδος των τιμών η μεγάλη ακρίβεια. Μην ακούτε τα μεγάλα λόγια για τη δίθεν ανάπτυξη στην Ελλάδα που σας λένε όσοι έρχονται εδώ από την κυβέρνηση. Τέτοια, ακόμα και όταν υπάρχει ανάκαμψη, ανάπτυξη, είναι μόνο για τα κέρδη, η ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων. 75% αυξήθηκε η κερδοφορία των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα μόνο μέσα στο 2022. Ενώ η μισθοί είναι κολλημένη στα επίπεδα του 2009. Δηλαδή εκεί που ήταν πριν πάνω από 15 χρόνια. Οι φόροι έμεση και άμεση για το λαό είναι στο Θεό. Αποτελούν το 95% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους και μόνο το 5% προέρχεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα ενίκια στην Ελλάδα, όπως ίσως θα ξέρετε, έχουν αυξηθεί υπέρμετρα σε σχέση με τους μισθούς, ενώ η παραδοσιακή ιδιοκατοίκηση διαρκώς μειώνεται. Απέναντι σε όλα αυτά, έχουν αναπτυχθεί όλα τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσονται πολύ μεγάλοι αγώνες, με κομβική τη συμβολή του ΚΚΕ σε αυτούς. Ίσως είδατε ότι την περασμένη Τετάρτη έγινε μια ακόμα μεγάλη γενική πανελλαδική πανεργατική απεργία. Είχε προηγηθεί η μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση των τελευταίων ετών στις 28 Φλεβάρι, στον ένα χρόνο δηλαδή μετά το έγκλημα τη δολοφονία των 57 συνανθρώπων μας στα Τέμπη, όπου κυρίως νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, όταν δυο τρένα που ταξίδευαν τον 21ο αιώνα στα τυφλά, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα επικοινωνίας και ασφάλειας, συγκρούστηκαν με τοπικά. Μόνο με αυτούς τους αγώνες όμως έχουμε πετύχει και μια έστω την παραμικρή βελτίωση για τη ζωή των εργαζομένων του λαού μας. Με τον αγώνα τους, πολλοί εργαζόμενοι σε χώρους δουλειά σε κλάδους έχουν επιβάλει την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στις απολαβές τους, με πιο ανθρώπινα ωράρια. Με τον πολυήμερο αγώνα τους, οι αγρότες απέσπασαν πρόσφατα ορισμένα μέτρα ανακούφισης. Ανεπαρκή βέβαια. Και μέσα σε αυτούς τους αγώνες γίνονται αργά αλλά σταθερά βήματα αλλαγής του αρνητικού συσχετισμού μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Σήμερα η παράταξη του ΚΚΕ είναι δεύτερη δύναμη στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του ιδιωτικού τομέα, τη ΓΕΣΕΕ, με πάνω από 20%. Ενώ για λίγες μόνο, μόνο ψήφους δεν ήρθε πρώτη στο τελευταίο συνέδριο της αντίστοιχης οργάνωσης στον δημόσιο τομέα, την ΑΔΕΔΗ. Όπως ίσως θα ξέρετε αρκετοί, η παράταξη της ΚΝΕΣ, τα πανεπιστήμια, η πανσπουδαστική, είναι εδώ και δύο χρόνια πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές και δίνει μάλιστα αυτές τις μέρες τη μάχη για να επαναλάβει αυτή την επιτυχία στις 22 Μαΐου. Αυτά είναι αποτελέσματα που μας γεμίζουν με αισιοδοξία. Όπως βεβαίως και η γενικότερη άνοδος του κύρους του κόμματος μέσα στο λαό, το ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ που καταγράφηκε λίγο στις περσινές εκλογικές αναμετρήσεις και ευελπιστούμε να ενισχυθεί και άλλο τώρα στις ευρωεκλογέ. Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε να μιλήσουμε και για τη δεύτερη όψη του δημογραφικού προβλήματος, την οποία έχετε βιώσει και εσείς από πρώτο χέρι. Είναι η φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Και βέβαια αυτό δεν είναι ούτε καινούριο, ούτε αποκλειστικά βέβαια ελληνικό φαινόμενο. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, το 21% των πτυχιούχων μηχανικών έφευγαν από την Ελλάδα και κατευθύνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το ποσοστό να παραμένει στα ίδια επίπεδα τη δεκαετία του 60. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι την περίοδο 1961-65 το 35% των πτυχιούχων μηχανικών, το 27% των πτυχιούχων στις φυσικές επιστήμες και το 25% των πτυχιούχων σε ιατρικές σχολές έφυγαν από την Ελλάδα. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονο ακόμα και σε πιο πρόσφατες περιόδους καπιταλιστικής ανάπτυξης. Καθώς την περίοδο 1998 έως 2007 υπολογίζεται ότι 550.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό προκειμένου να απασχοληθούν σε εργασίες υψηλής επαγγελματικής ειδίκευσης. Αλλά αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο όπως λένε κάποιοι, σχετίζεται με την ίδια τη λειτουργία του σημερινού συστήματος, δηλαδή του καπιταλισμού, αφού η ανάπτυξη έχει ως κίνητρο το κέρδος και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιστημονικά ειδικευμένη εργατική δύναμη που είναι και αυτή εμπόρευμα τελικά στον καπιταλισμό, να παραμένει πολλές φορές αναξιοποιητή, να πετιέται στα ράφια της ανεργίας ή να πωλείται πολύ φτηνά. Και ακριβώς λόγω της ανάπτυξης των εθνικών οικονομιών με διαφορετικές ταχύτητες σε κάθε χώρα, υπάρχει τάση να συγκεντρώνεται αυτό το πλεονάζον σε εισαγωγικά δυναμικό σε ισχυρότερες οικονομίες βάζουμε τη λέξη πλεονάζω να εξηγήσω εδώ σε εισαγωγικά γιατί τέτοια είναι μονάχα για το κεφάλαιο πλεονάζω για το κεφάλαιο δηλαδή, για την οικονομία του κεφαλαίου, όχι για το λαό και για τις ανάγκες του. Αντίθετα, τόσους και άλλους τόσους από τους επιστήμονες που παράγει η χώρα μας και έχει η χώρα μας, που βγαίνουν από ελληνικά πανεπιστήμια, με αμέτρητες θυσίε από τους ίδιους και από τις οικογένειές τους, χρειάζεται η χώρα μας και ο λαός μας και πρέπει να επιστρέψουν, αρκεί να χαράξουμε δρόμο αμφισβήτησης και εναντίωσης με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων συμφωνούν μαζί της. <coughs> με στόχο μια Ελλάδα όπου τα κλειδιά της οικονομίας θα τα κατέχει η κοινωνική πλειοψηφία και θα μπορεί να σχεδιάζει επιστημονικά, κεντρικά, την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών, θέτοντας και αντίστοιχες προτεραιότητες. Σε αυτή την Ελλάδα κανείς δεν θα περισσεύει και η αναγκαία επιστημονικά συνθήκη της διεθνούς ανταλλαγής επιστημονικών ιδεών και πρακτικών θα γίνεται αποκλειστικά με όρους gain και όχι drain. Και σχέδιο για μια τέτοια Ελλάδα έχει μόνο το ΚΚΕ με το σύγχρονο επιστημονικά επεξεργασμένο πρόγραμμά του που καταθέτει ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό σας καλούμε, είναι ένας ακόμα ισχυρός λόγος να ενισχύσετε το ΚΚΕ με την ψήφο σας στις ευρωεκλογές. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 9 Ιουνίου οι Έλληνες της Διασποράς έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία αποκλειστικά μέσω της επιστολικής ψήφου αυτή τη φορά. Εμείς σας καλούμε όσους και όσες δεν το έχετε ήδη κάνει να κάνετε την αίτησή σας σε λίγες μέρες που απομένουν και να στείλετε με την ψήφο στο ΚΚΕ μήνυμα και σε όσους σας αντιμετωπίζουν μόνο ψηφοθυρικά, σαν κουκιά, που λένε ότι νοιάζονται για σας και ότι θέλουν να σας δώσουν φωνή, ενώ είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα για να λύσουν τα προβλήματα της ομογένειας. Το ΚΚΕ, όπως ξέρετε, διαφώνησε με την επιστολική ψήφο στη Βουλή, όχι γιατί δεν θέλει να διευκολυνθούν να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους οι απόδημοι που έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα. Το αντίθετο. Έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα, στην τελευταία διαδικασία, προτείναμε να πολλαπλασιαστούν τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού για να μην απαιτούνται πολυδάπανες, μακρινές μετακινήσεις. Όμως η κυβέρνηση το απέρριψε γιατί λέει κοστίζει πολύ. Ακόμα και το δημοκρατικό σας δικαίωμα με όρους κόστους το αντιμετωπίζουν. Προειδοποιήσαμε όμως για τους επικίνδυνους δρόμους που ανοίγουν με την επιστολική ψήφο, για τη χειραγώγηση ψηφοφόρων, για την άσκηση πιέσεων χωρίς καμιά δικλίδα ασφαλείας. Και δυστυχώς δεν αργήσαμε να επιβεβαιωθούμε με το σκάνδαλο διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων που η Νέα Δημοκρατία του Υπουργείου Εσωτερικών τα έκανε φεϊγβολάν και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Και ποιος ξέρει τι έχουμε να δούμε ακόμα. Μιλήσαμε καθαρά και είπαμε ότι η επιστολική ψήφος δεν μπορεί από μόνη της να αυξήσει αυτή τη συμμετοχή στις εκλογές και να καταπολεμήσει την αποχή, αφού αυτή κυρίως οφείλεται, η αποχή δηλαδή, σε πολιτικά και κοινωνικά αίτια και όχι σε τεχνητά αίτια. Όσον αφορά τους απόδημους, εκτός από αντικειμενικούς λόγους, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους τους αποξενώνουν περισσότερο από τη χώρα. Με αποτέλεσμα πολλοί να μην βρίσκουν και το λόγο να πάρουν μέρος στις εκλογές. Οι απόδημοι έχουν πείρα, για παράδειγμα, από τη δραματική υποστελέχωση των προξενίων, την υποχρηματοδότηση που έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες Έλληνες ομογενείς για αιτήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άμεσα αν υπήρχε η απαραίτητη στελέχωση σε προσωπικό και βεβαίως μια απλοποίηση των διαδικασιών. Δυστυχώς η δραματική αυτή κατάσταση, τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες ομογενείς αφορά στο σύνολο των ομογενών και σε όλο τον κόσμο. Για τα προβλήματα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πάρει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει απαντήσεις πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε θέσει ως κόμμα. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να τους πιέζει με ό,τι δυνάμεις διαθέτει στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο στην κατεύθυνση άμεσης αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων της ελληνικής ομογένειας. Ξεχωρίζουμε όμως την κατάσταση στην ελληνόγνωση εκπαίδευση η οποία αποτελεί κυριολεκτικά βραχνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών. Αντί στο επίκεντρο να βρίσκονται οι ανάγκες των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών που μεγαλώνουν σε μια άλλη χώρα, στην πράξη μέσω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της μη ύπαρξης κατάλληλα προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών για την ελληνόγνωση εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και η προκάτοχή της, εξωθούν γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς στην απόγνωση. Εύλογα λοιπόν η εδώ και αρκετά χρόνια επιταχυνόμενη πορεία υποβάθμισης και απαξίωσης της ελληνόγνωσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό εντείνει την αγωνία για το αν προδιαγράφεται ακόμα και η κατάργηση δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ή και η υποκατάστασή τους από ιδιωτικές άλλες δομές που θα λειτουργούν μόνο με δίδακτρα με τους γονείς να βάζουν πάλι το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Τα ζητήματα αυτά που ως κόμμα ξέρουμε ότι αποσχολούν έντονα και τους Έλληνες που μένουν στον Καναδά. Δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που αντιμετωπίζουν και Έλληνες μετανάστες σε άλλες χώρες. Θεωρούμε ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται εδώ και χρόνια αυτή η απαράδεκτη κατάσταση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την απόσπαση εκπαιδευτικών. Είναι δυνατόν να μην μεριμνά το ελληνικό κράτος για να στείλει όσους εκπαιδευτικούς χρειάζεται. Να μην φροντίζει ώστε η αμοιβή του να μπορεί να τους διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Να μην φροντίζει για να αυξηθούν τα σχολεία νέων ελληνικών ώστε να καλυφθούν με καλύτερους όρους οι ανάγκες των παιδιών μας. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι όλα τα παραπάνω απορρέουν από την αδιαφορία που επιδεικνύει το ελληνικό κράτος. Εμείς λέμε ότι δεν είναι απλά μια αδιαφορία. Άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιήσει πλήθος παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την ελληνόγνωση εκπαίδευση. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι γενικά και αόριστα άστοχες, απλώς η στόχευσή τους είναι σε βάρος των αποδείμων. Με κάθε μια από αυτές συνεχίζεται το ξύλωμα του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και των όρων δουλειάς του, με τη λαϊκή οικογένεια να επομίζεται συνεχώς όλα και περισσότερα βάρη, με τη στήριξη της λειτουργίας των φορέων της ελληνόγλωσης εκπαίδευσης να είναι όλο και πιο ελλειπής. Η στόχευση αυτή αποβαίνει προφανώς σε βάρος των παιδιών της ποιότητας και του περιεχομένου της εκπαίδευσής του στην ελληνική γλώσσα. Είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις προτεραιότητες που διαχρονικά θέτουν οι διάφορες ελληνικές κυβερνήσεις. Προκρίνουν το πρίκισμα των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών. Απέναντι στην κατάσταση αυτή το ΚΚΕ σταθερά, με συνέπεια, με πολλές κοινοβουλευτικέ παρεμβάσεις, αλλά και με τη δράση των δυνάμεών του στο εξωτερικό, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα των Ελλήνων της Διασποράς για την εκπαίδευση των παιδιών τους στην ελληνική γλώσσα, για την αναβάθμιση των όρων και συνθήκων δουλειάς όλων των εκπαιδευτικών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το κύριο ζήτημα που θέτουμε ως κόμμα είναι η αναγκαιότητα της ενεργής συμμετοχής και δράσης όλων των Ελλήνων μεταναστών για την επίλυση των προβλημάτων που ζουν και βιώνουν ως αποτέλεσμα αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται και υλοποιούνται στις διάφορες καπιταλιστικές χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή τα μέλη τα στελέχη του ΚΚΕ που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, δίνουν τη μάχη αυτή μαζί με όλους τους εργαζόμενους, με όλους τους άλλους μετανάστες. Δουλεύουν δραστήρια στο κίνημα, πρώτα και κύρια μέσα στα σωματεία, σε χώρους δουλειάς, στις σχολές, στον τόπο κατοικία, ώστε να διαμορφώνονται εστίες αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, μπροστά στις επικείμενες ευρωεκλογέ, το δίλημα που μπαίνει για τους Έλληνες μετανάστες είναι ξεκάθαρο. Θα ενισχυθούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ που συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων έχουν βαριές ευθύνε για τη διαμόρφωση της κατάστασης αυτής που έστειλε και κρατά στο εξωτερικό χιλιάδες Έλληνες μετανάστες που θέλουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους ή θα ενισχυθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει πάλι για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους απέναντι στην οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενισχυθούν αυτοί, αυτά τα κόμματα που τα διάφορα συγγενή τους κόμματα σε αυτές τις χώρες ευθύνονται για την κατάσταση που βιώνουν οι Έλληνες μετανάστες στις χώρες όπου ζουν ή θα ενισχυθεί το ΚΚΕ για να δυναμώσει η προσπάθεια για την οργάνωση της πάλης τους στα πλαίσια του ευρύτερου λαϊκού κινήματος στην κάθε χώρα για την αγωνιστική διεκδίκηση της ικανοποίησης των σημερινών σύγχρονων αναγκών τους. Κάθε πλευρά της ζωής των Ελλήνων μεταναστών δίνει και από έναν επιπλέον λόγο να ενισχύσουν και με την ψήφο του στο ΚΚΕ, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του. Στις διάφορες χώρες όπου ζουν, οι Έλληνες μετανάστες έχουν πείρα από κάθε λογής κυβερνήσεις. Δήθεν προοδευτικές, άλλες συντηρητικέ, μονοκομματικές ή κυβερνήσεις συνεργασίας και από κάθε παραλλαγή τέτοιου είδους διαχείρισης. Ξέρουν από πρώτο χέρι ότι κοροϊδεύουν όσοι τάζουν ότι τα κέρδη από την καπιταλιστική ανάπτυξη των λίγων ομίλων μπορούν να διανέμονται τάχα δίκαια και στους πολλούς. Γι' αυτό κι όλο και περισσότερο καταλαβαίνουν και συμφωνούν με το ΚΚΕ ότι μόνο με τον αγώνα του μπορεί ο λαός να επιβάλλει τελικά το δίκιο του. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ με χιλιάδες νέους ψήφους Ελλήνων του εξωτερικού είναι όρος για να τεθεί μαχητικά στο προσκήνιο η απέτηση ικανοποίηση αυτών των λαϊκών αναγκών. Στον αντίποδα της λογικής των μειωμένων απαιτήσεων που υποσκάπτει τους αγώνες, που υποσκάπτει τις διεκδικήσεις και των μεταναστών τόσο απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση όσο και απέναντι σε κυβερνήσεις των χωρών όπου διαμένουν. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν το μήνυμα ότι η εργατική λαϊκή αντεπίθεση είναι η απέτηση των καιρών. Ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική διεξόδου από αυτά τα διέξοδα του καπιταλισμού σε άλλο δρόμο πέρα από το δρόμο της ενίσχυσης της αγωνιστικής διεκδίκησης με τις σύγχρονες ανάγκες στην προμετωπίδα αυτών των αγώνων, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη φυλακή αυτή των μονοπωλίων, του εθνικισμού, του ρατσισμού, των πολέμων, με μια πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία, όπου πραγματικά θα είναι ο λαός στην εξουσία και όχι στα λόγια όπως του υπόσχονται άλλοι. Η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ από Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού θα είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που μπορεί να δοθεί και στις χώρες κατοικίας τους. Για την ενίσχυση της αισιόδοξη προσπάθειας που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με άλλα κόμματα, κομμουνιστικά, εργατικά κόμματα, να ξαναγεννηθεί και να δυναμώσει η σπίθα του διεθνούς εργατικού κινήματος. Για αυτούς τους λόγους και πολύ περισσότερους ακόμα, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης που απευθύνει το ΚΚΕ στις σημερινές συνθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να βρει σημαντικό αντίκρισμα, πιστεύουμε, και στο εξωτερικό. Γιατί και εδώ στον Καναδά, όπως και στην Ελλάδα, οι Έλληνες εργάτες, οι βιοπαλεστές, οι Έλληνες επιστήμονες και φοιτητές όπως και η εργατική τάξη, τα αυτοχαλαϊκά στρώματα, έχουν απέναντί τους το μεγάλο κεφάλαιο, τους λίγους και την εξουσία τους. Γιατί και εδώ, όπως και στην Ελλάδα, ο οδοστρωτήρας της δίθεν πράσινης, της ψηφιακής δίθεν ανάπτυξης, της έντασης των πολέμων, των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, περνά ορμητικά, τσακίζοντας και το λαϊκό εισόδημα, και τις εργασιακές σχέσεις στους τόπους δουλειάς και όλα τα λαϊκά δικαιώματα, τη λαϊκή κατοικία. Γιατί και εδώ άμεσο ζητούμενο είναι η ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος σε τέτοια κατεύθυνση, ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στον καπιταλισμό, για να δυναμώσει η αποφασιστικότητα, η διεκδίκηση, ο αγώνας για μια κοινωνία που έχουμε όλοι ανάγκη για να ζήσουμε όπως πραγματικά μας αξίζει. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα, με πίστη στο δίκιο μας, με πίστη στη δύναμη του αγώνα, με σιγουριά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, με ένταση της προσπάθειας, ώστε η φωνή του ΚΚΕ να φτάσει παντού στον ένα μήνα και κάτι που απομένει. Και από εδώ, από τον Καναδά, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν, μπορεί, δεν θα μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. Κάπα, κάπα, έψιλον. Για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συνδράμουν σε αυτό και άλλα κόμματα. Όλοι όσοι παίρνουν κουράγιο και δύναμη από, τις, από τους αγώνες που δυναμώνουν στην Ελλάδα, μια επιλογή έχουν. Να δυναμώσουν το ΚΚΕ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Και η σημερινή μας εκδήλωση είναι απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε βάζοντας ο καθένας και η καθεμιά με το δικό του τρόπο, με το δικό του ξεχωριστό λιθαράκι, αυτή την συμβολή του σε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια προσπάθεια όλου του κόμματος. Δυνατό λοιπόν ΚΚΕ στην Ελλάδα και στους Έλληνες του εξωτερικού είναι το πιο ισχυρό μήνυμα αντίστασης σε όλους τους λαούς της Ευρώπης σε όλους τους λαούς του κόσμου. Είναι μήνυμα αντίστασης, ελπίδας, αισιοδοξία, αντοχής, ριζικής αλλαγής, ανατροπής. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.